Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, τη φωτιά που μένεται από χθες στη Θάσο. Να συνδεθούμε με τον Αντώνη Τσολιναρά που θα μας δώσει την νεότερη εικόνα από το πύρινο μέτωπο. Αντώνη. Πλέον οι εναέρες δυνάμεις επιδίδονται σε μια μάχη με το χρόνο και αυτό γιατί μπορούν να επιχειρούν. Μέχρι να δύσει ο ήλιος, αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι η προσπάθεια των υπηρεσιών δυνάμεων συνεχίζεται. Είναι τεράστιες οι επιχειρήσεις και σχεδόν ένα 24ωρο παλεύουν ακατάπαυστα με τα ενεργά μέτωπα. Η εικόνα με μια επιφύλαξη τρυπώρου που σας μεταδίδουμε και όπως μεταφέρουμε μάλιστα και οι αρμόδιοι φορείς είναι κάπως καλύτερη σε αντίθεση με το πρωί. Βλέπετε και στα πλάνα του Δημήτρη Αλεξάκη τις εικόνες από την πλαγιά του βουνού, κάτω ουσιαστικά από την κορυφογραμμή. Είναι πολύ σημαντική η συνδρομή των εναέρων μέσων που διακρίνονται διαρκώς να πετούν από πάνω μας και να επιχειρούν κάνοντας ρήψεις νερού πάνω από τις ενεργές εστίες φωτιάς. Αλλά ματίνα το έργο της κατάσβεσης γενικότερα θεωρείται πολύ δύσκολο και αυτό γιατί τα σημεία θεωρούνται δυσπρόσιτα. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και γι' αυτό το λόγο συνδράμει και ο ελληνικός στρατός με ειδικά οχήματα και μηχανήματα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για τη διάνοιξη των βασικών δρόμων. Από την άλλη πλευρά, και κλείνω με αυτό, το θετικό είναι ότι δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να μην εξαπλώνεται άμεσα και γρήγορα η φωτιά. Μάλιστα, Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.